Κυριακή μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, εσείς είστε στον Sky και είμαστε όλοι μαζί φιλοξενούμενοι εδώ στο σπίτι της κυρίας Νόνικας Γαλινέα. Μιλάμε για όλα, μιλάμε για αυτά που συμβαίνουν σε όλους μας και που δύσκολα τα αποκαλύπτει ο ένας τον άλλον. Και πριν μιλάμε... από λίγο έλεγε κάτι για μοναξιά. Και για φιλία. Και για φιλία. Ναι, για τη μοναξιά καταρχήν. Έλεγα ότι προσπαθώ να το αντιμετωπίζω θετικά, όπως γενικά στη ζωή μου αντιμετωπίζω τα πράγματα θετικά. Τα βλέπω από την θετική πλευρά. Είστε γενικά αισιόδοξος άνθρωπος. Ναι. Και παρηγοριέμαι και λέω, ας πούμε, ωραία, είσαι μόνη, ας πούμε, δεν είναι εύκολο. Αλλά όταν κάνεις δίαιτα και βλέπεις τους άλλους να τρώνε, δεν νιώθεις μία βαθιά ικανοποίηση μέσα σου ότι άλλοι χοντραίνουν και εσύ, εσύ παραμένεις λεπτός. Έτσι λοιπόν και με τη μοναξιά νιώθω ότι οι άλλοι μπορεί να περνάνε ωραία, να γελάνε, να χαζολογάνε και όλα αυτά, αλλά δεν προχωράνε. Γιατί το λέτε αυτό, δηλαδή πιστεύετε ότι στη ζωή μου προχωράει πάντα ένας μόνος του. Mm. Όταν έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που σε πιστεύει, που σε αγαπάει, που σε οθεί να κάνεις κάτι. Πώς στηρίζεις όλες τις αποφάσεις. Δεν υπάρχει πρόοδος εκεί. Ναι, εδώ θα με βρείτε... Δεν μου λαχεί αυτό το λαχείο. Ναι. Βεβαίως βοηθήθηκα πάρα πολύ από τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Αλλά επειδή είναι ένα μοναχικό επάγγελμα, τελικά κανείς εκείνη την ώρα που πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος εσύ με το κοινό, κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Είσαι μόνος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόνοι μας γεννιόμαστε, μόνοι μας πεθαίνουμε. Γιατί δεν το παίρνουμε απόφαση. Μπορεί όμως να σου σταθεί όλες τις ώρες πριν και μετά. Τις ώρες που έχεις ανάγκη για ψυχική ηρεμία, πριν βγεις στη σκηνή. Ίσως εγώ είμαι λαττωματική και έχω ανάγκη από τη μοναξιά μου για να αισθάνομαι ότι αν θέλω να γράψω κάτι, γιατί μ' αρέσει να γράφω, αν θέλω να διαβάσω κάτι, όλα αυτά τα πράγματα σε προχωράνε. Mm-hmm. Αυτά τα κάνεις μόνος. Αυτά αναγκαστικά πρέπει να τα κάνεις μόνος. Να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Πιο πρακτικά πράγματα. Τη γυμναστική σου, τη διατροφή σου, τα μαλλιά σου, τα καθημερινά πράγματα, οτιδήποτε. Τα έχετε βρει, τα έχετε φιλοσοφήσει και... Είναι συνειδητοποιημένοι. Ναι, είναι συνειδητοποιημένοι. Όσον αφορά στη φιλία, κάποιες στιγμές που θέλετε ανθρώπους δίπλα σας, τους έχετε? Α, ναι, ναι. Κυρίως άντρες όμως. Οι γυναίκες? Είχα αρκετές, αλλά... Δεν μου προέκυψε τίποτα. Δεν ήταν φιλία, ήταν απλή σχέση. Ναι, ναι, ήταν... Τόσο αντέξανε. Τόσο αντέξανε όσο αντέξανε. Τόσο αντέξανε δίπλα σας. Από εκεί και πέρα, δηλαδή πιστεύετε ότι ένας άνδρας... Γιατί ξέρετε, κυρία Γαλινέα, λένε ότι ποτέ ένας άνδρας και μια γυναίκα δεν μπορεί να είναι φίλοι. Φίλοι. Μόνο. Υπάρχει ένας υποδαθάνων ερωτισμός, τουλάχιστον, έτσι. Υπάρχει αυτή η έλξη. Και τι ωραίο πράγμα, ε. Να υπάρχει έλξη. Ενώ μεταξύ δύο γυναικών δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς, μπορεί και αυτό, αλλά δεν μου έχει συμβεί. Ενώ η έξι που θα βοηθήσει δύο γυναίκες να έχουν μια στέρεη, αξιοπρεπή φιλία. Υπάρχει αυτή η έξι? Δεν υπάρχει αξιοπρεπή φιλία. Φιλία είναι κατάθεση αίματος. Αλλιώς μιλάμε τώρα για κοινωνικές σχέσεις και για ανθρώπους που σε συμπαθούν και σε εκτιμούν και εσύ το ίδιο, για όνομα του Θεού. Αλλά από πίσω κοινωνικά σε άτομα και είμαστε και τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν σίγουρα γύρω μου και πάρα πολλά χρόνια συνδεόμαστε μαζί φιλικά. Αλλά μιλάω για κάτι πολύ πιο βαθύ και έντονο. Δηλαδή μιλάω για να μπορείς να πάρεις έναν άνθρωπο στις 4 ή στις 5 ή στις 6 το πρωί στο τηλέφωνο, αν δεν έχεις ύπνο, και να του πεις, έλα, σε ξυπνάω, έλα, μίλα μου. Πες μου γι' αυτό, πες μου για εκείνο. Έχετε αισθανθεί αυτή την ανάγκη αρκετές φορές? Πολύ. Και έχετε σηκώσει το ακουστικό και το έχετε κάνει? Ναι. Με άνδρες κυρίως. Ναι. Με άνδρες, όχι κυρίως, μόνο. Ναι. Η σχέση σας με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ? Είναι συγκινητικός. Όσο και αν τον ήξερα, όσο και αν τον εκτιμούσα πάρα πολύ και σαν ηθοποιό, αλλά τον ήξερα και σαν άνθρωπο, ότι
τρυφεράδα έχει και τη χιούμορ, φοβερό χιούμορ, τη γέλιο κάνουν στον Δημήτρη, είναι απίστευτο. Απίστευτο. Μα δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος άνθρωπος με τον οποίο να γελάω τόσο πολύ. Δεν ξέρω πώς κρατιέμαι πάνω στη σκηνή να μην γελάσω. Δηλαδή έχουμε πει ότι δεν θα κοιταζόμαστε στη σκηνή. Σοβαρά. Διότι με το που τον βλέπω, πεθαίνω, λιώνω πάρα πολύ. Αλλά τώρα που τον γνωρίζω για την πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε μαζί, είναι συγκινητικός. Ένα μωρό είναι. Ναι. Έχει πολλά χρόνια πίσω αυτή η σχέση, έτσι δεν είναι, η γνωριμία. Α, τον ξέρω μια ζωή. Μια ζωή. Να δούμε τι είπε εκείνος για εσάς. Ναι. Την Άνικα τη ζω πάρα πολύ καιρό. Είμαστε πολύ φίλοι. Γνωριζόμαστε πριν ακόμα βγει στο θέατρο την Άνικα. Από κυρίως από πρεμιέρες, από κοσμικές παρέες. Μετά βγήκε στο θέατρο. Και ειλικρινά είχε κάνει εντύπωση το πείσμα της και η επιμονή της να κάνει κάτι που μου ήθελε, κάτι που το επιδίωκε για να ξεφύγει από την κοσμική Αθήνα, από την κοσμικότητα. Ήτανε μια κοσμική κυρία. Η Νόνικα πια είναι μια φτασμένη ηθοποιός. Μια ηθοποιός με απεριόριστες δυνατότητες. Και για την κωμωδία. Και για το δράμα. Ένας σεμνότατος άνθρωπος. Ένας σεμνότατος συνεργάτης. Μια πολύ σπουδαία φίλη που στο δύσκολο καλοκαίρι που πέρασα και που έτυχε να είχαμε και τις πρόβες του έργου του χώρου του θανάτου που πραγματικά είναι μια μαγική παράσταση που είχε στήσει ο Μίνης Βορονάκης μου στάθηκε σαν φίλη, σαν αδερφή. Μου στάθηκε πάρα πολύ κοντά σε αυτό το μεγάλο δράμα που περνάει όλο το καλοκαίρι. Συγκινητικός πραγματικά ο κύριος Αγαμιχαήλ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τον έχω αγαπήσει πολύ. Θα ήθελα, πριν μιλήσουμε για άλλα πράγματα, αισθάνομαι την ανάγκη δηλαδή, να αναφερθώ στον Τάκη το Χρυσικάκο που υποδίεται τον Κουρτ, δηλαδή το ρόλο του Στρίνβεργκ, σε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία που έχουμε μαζί. Νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολύ ωραία, μια πολύ ωραία ερμηνεία. Και στον φίλο μου, τον Διονύση τον Φωτόπουλο, που έφτιαξε ένα μοναδικό σκηνικό. Βεβαίως, αναφέρθηκα ήδη στον Μίνο τον Βαλανάκη, που χωρίς αυτόν τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε. Τον πιστεύω, δεν υπάρχουν λόγια για τον Μίνο. Είναι, νομίζω, αυτή τη στιγμή ο πιο δικός μου άνθρωπος και δεν το ξέρω. Ο πιο δικός, δεν το λέτε δηλαδή, κυρία Γαλινέα. Στους ανθρώπους που τους αισθάνεστε πολύ κοντά σας, δεν τους το λέτε. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να τους βάζω σε δύσκολη θέση. Το δείχνετε τουλάχιστον. Ναι. Δείχνετε την εμπιστοσύνη σας, την αγάπη σας. Τώρα συγκινούμε. Ναι. Ας πούμε κάτι άλλο. Είστε φοβερά ευαίσθητοι. Θα με αφήσετε να το βγάλω εγώ το συμπέρασμα. Και σκληρή. Γίνεται. Ναι. Συνυπάρχουν αυτά τα δύο, έτσι. Το πιστεύω. Πώς είναι η άμυνά σας? Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως είμαι και τα δύο.
τηλεόραση βλέπουμε ένα πρόσωπο, μία κυρία, απόμακρη, μία κυρία που δύσκολα σου δίνει το περιθώριο να την πλησιάσεις. Κακό αυτό. Και πραγματικά είστε φοβερά ευαίσθητοι, είστε πάρα πολύ ευαίσθητοι. Άμα, λέτε βλέπετε... κακό είναι, γιατί το κάνετε τότε, γιατί δεν πλησιάζετε τους ανθρώπους. Δεν φταίω εγώ. Έτσι είμαι. Δεν το κάνω επίτηδες. Δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η εικόνα που εκπέμπω. Mm-hmm. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Είμαι αληθινή. Δεν μπορώ να προσποιηθώ ότι είμαι κάτι που δεν